Μουσική πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σερών. Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική και τα αιτήματα των μαθητών κοινά. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου διαμαρτύρονται μαζί με τους μαθητές των άλλων μουσικών σχολείων της χώρας, έχοντας μία σειρά αιτημάτων και διεκδικούν την υλοποίησή τους, όπως αναγνώριση των μουσικών σπουδών τους με πιστοποίηση εισάξια των τάξεων των οδείων, δημιουργία κοινών σχολικών εγχειριδίων για τα θεωρητικά μουσικά μαθήματα και δωρεάν διανομή τους, ώστε να μην επομίζονται οικονομικά οι γονείς τους μέρος της δωρεάν παιδείας που τους παρέχεται. Επαναφορά των μουσικών αγώνων. Άμεση διευθέτηση των ελλείψεων σε καθηγητές μουσικών ειδικοτήτων. Συστηματική συντήρηση των κτηριακών υποδομών και αντιμετώπιση βλαβών. Τακτικούς έλεγχους υγειονομικής υπηρεσίας στον χώρο του σχολείου κατά την σύρση των μαθητών και στον χώρο της τροφοδοσίας εστίασης κατά την παρασκευή των τροφίμων. Φύλαξη του σχολικού κτηρίου και προαυλίου χώρου κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας του. Τα αιτήματά μας σχεδόν είναι κοινά με πέρυσι και όλες αυτές τις χρονιές. Λίγο δυσάρεστο γεγονός. Αλλά βασικά ζητάμε πιστοποίηση των μουσικών μας σπουδών, ώστε να υπάρχει ένα πιστοποιητικό να τελειώνοντας το λύκειο, να παίρνουμε όλοι ένα χαρτί που να λέει ότι αποφοιτήσαμε από μουσικό σχολείο και όχι από ένα γενικό λύκειο. Επίσης, να δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να δίνουν εξετάσεις και να κατατάσσονται σε ένα επίπεδο μουσικό ανάλογο με τον οδιακό. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι η διαδρομή χορήγηση των μουσικών βιβλίων. Υπάρχουν παιδιά που δεν πολύ ευκατάστατα οικονομικά και έτσι αναγκάζονται να αγοράσουμε όλοι βιβλία, ειδικά στο γυμνάσιο μουσικά. Δεν υπάρχουν δηλαδή κοινά εγχειρίδια και γι' αυτό ζητάμε τη δημιουργία τους και τη δωρεάν χορήγηση. Επίσης, ζητάμε άμεση κάλυψη σε κάποια κενά, μουσικά ειδικά. Σε σχέση με άλλες χρονιές είμαστε καλά, αλλά δεν εκλείπουν τα κενά ειδικά στον ταμπουρά, όπου κάποιοι σε μια τάξη μαζεύονται 12 μαθητές για να κάνουν μάθημα, ενώ το μάθημα είναι ατομικό. Ζητάμε επίσης επαναφορά των μουσικών αγώνων, ανάλογων με των αθλητικών και μοριοδότηση μέσω αυτών. Για τα δημοτικά θέματα, κάποια συντήρηση στο κτίριο και επιδιόρθωση των βλαβών, φύλαξη τις ώρες που δεν είναι το σχολείο σε λειτουργία, διότι εισέρχονται εξωσχολικοί και καταστρέφουν τον χώρο του σχολείου και τον αύριο χώρο. Και επίσης ζητάμε να γίνονται πιο συχνά υγειονομικοί έλεγχοι, γιατί υπήρξαν πολλά προβλήματα με το φαγητό στη σύντηση. Η διαμαρτυρία των μαθητών ξεκίνησε από το Μουσικό Σχολείο με πρώτο σταθμό τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Εκπρόσωποι των μαθητών παρέδωσαν τα αιτήματά τους στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, Κώστα Τενεκετζή. Αυτό είναι το μέλημά μας και αυτό κάνουμε πολλές ώρες την ημέρα, ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα που πρόκειται να λειτουργήσουν στην αρχή τα σχολεία. Δηλαδή με το ξεκίνημα των σχολείων μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν. Και επειδή σε εσάς δεν έχουν καλυφθεί όλα τα κενά, προσπαθούμε και προγραμματίζουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέτε. Φυσικά κανείς δεν είναι αυτός που δεν θέλει να υπάρχουν κενά στα σχολεία. Κανείς είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να καλύψει τα κενά αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από εμάς μέχρι και το ανώτατο στοιχείο που υπάρχει στην ιεραρχία, που είναι το Υπουργείο. Όλοι έχουμε την καλή διάθεση και νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά αυτά. Ξέφρασαν τα αιτήματά τους. Πραγματί τα άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε είναι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που τα απασχολούν. Έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο, γνωρίζει το Υπουργείο ποια είναι τα κενά αυτά. Η επιθυμία και του Υπουργείου είναι να καλυφθούν ό,τι έχουμε και που δημιουργεί ένα πρόβλημα μέσα στην σχολική κοινότητα και με καλή διάθεση και με καλή θέληση και με τον δυναμισμό των παιδιών πιστεύω ότι όλα θα τα φέρουμε σε πέραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια οι μαθητές κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης των Σερών τραγουδώντας συνθήματα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια πανελλήνια κινητοποίηση με όλα τα μουσικά σχολεία, οπότε έπρεπε να συμμετέχουμε κι εμείς.
Όσον αφορά το δικό μας σχολείο, έχουμε μερικές ελλείψεις σε καθηγητές, αν και είμαστε σε καλή κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά πάλι έχουμε ελλείψεις. Και επίσης έχουμε θέματα υποδομής, ας πούμε το κτίριο, το γυμναστήριό μας πλημμυρίζει συχνά, που είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Επίσης ένα άλλο μας αίτημα είναι η ποιότητα του φαγητού, διότι πέρα από το ότι αργούμε να φάμε, δηλαδή η σύντηση ξεκινάει γύρω στα μέσα Οκτώβριου, Νοεμβρίου, η ποιότητα του φαγητού δεν είναι όσο καλή θα θέλαμε και θέλουμε να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, ας πούμε, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα αυτών που τρώμε. Επίσης θέτετε και θέματα φύλαξης. Ναι. Σωστά, γιατί έχουμε αρκετές ζημιές και μάλιστα έχουν γίνει επισημάνσεις στην αστυνομία πολλές φορές, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιος τα κάνει, αλλά έχουν καταστραφεί κάδοι, έχουν δοκιμάσει να μπουν και στο σχολείο νομίζω, που είναι κάτι που μας ανησυχεί.